μια προσφυγή ενός δικηγόρου εχθές, ο οποίος ζητεί να κριθεί αντισταγματικός ο συγκεκριμένος νόμος. Να σου πω ότι με βάση την διαδικασία, όλες οι προσφυγές θα συγκεντρωθούν, θα εκδικαστεί μία στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ολομέλειά του και η απόφαση του οποίου θα αποτελέσει πιλότο για όλες τις προσφυγές που θα κατατεθούν. Ήδη είναι πάρα πολλές οι προσφυγές. Να σου πω ότι το κεντρικό σημείο πέρα της υπερφορολόγησης, το οποίο έχει επισημανθεί πολλές φορές, είναι το ζητούμενο ότι η βάση πάνω στην οποία υπολογίζεται ο συγκεκριμένος φόρος και είναι βέβαια οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων. Οι οποίες, όπως όλοι λένε, είναι πολύ φουσκωμένες, θεωρούνται παροχημένες, μάλιστα μετά την κατακόρυφη πτώση στην αγορά των ακινήτων. Να σου πω βέβαια ότι ήδη παλαιότερη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας είχε θέσει σε ζήτημα νομιμότητας του ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα είχε γίνει μια προσφυγή από πολίτες στη Νέα Μάκρη και είχαν δικαιωθεί οι συγκεκριμένοι πολίτες. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα πει το ανώτατο δικαστήριο της χώρας. Επειδή όμως τα καθαριστικά έχουν αρχίσει και βγαίνουν στο τάξη, μπορεί η δικαστική αυτή εμπλοκή να μπλοκάρει το όλο σύστημα με την καταβολή των δόσεων? Υπάρχει διαδικασία της έκδοσης απόφασης που αναστέλει, μπορεί να αναστείλει τον ΕΝΦΙΑ. Δεν ξέρω αν θα γίνει αυτό. Έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα. Θα φανεί τις επόμενες ημέρες. Πάντως η διαδικασία δεν μπορεί να είναι τόσο γρήγορη ώστε να μην χρειάζεται να καταβάλουμε την πρώτη δόση, παραδείγματος χάρη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.